Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, έχουμε τους δύο αντιπάλους προπονητές, τον κύριο Κώστα Μπρίκα από πλευράς Παύλου Μελάκη και τον κύριο Στέφανο Δημητριάδη από πλευράς Ολυμπιακού Τσιμίνου. Κύριε Μπρίκα, δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι, το οποίο ήταν άτεχνο και δεν ικανοποίησε τον κόσμο που το παρακολούθησε. Δυστυχώς ήταν ένα επικίνδυνο σκοπιμότητα. Δεν μπορώ να πω ότι ήθελε να πάρουν το Χ, αλλά εκεί οδηγήθηκε το παιχνίδι. Ήταν πάρα πολύ κακό. Ήταν παιχνίδια που διώχνουν τον κόσμο τα γήπεδα. Δεν είναι καλό αυτό για μας. Αλλά αυτό που με στεναχωρεί είναι ότι στα τεχνικά πρωταθλήματα βάλαμε τα αποτελέσματα πάνω από το θέμα και αυτό και τη σκοπιμότητα και αυτό με θλίβει κάπως. Δεν είναι για μένα επιτυχία, παράδειγμα, που ήρθαμε και πήραμε ένα βαθμό στα Κείμενα σε μια έδρα που δεν θα πάρουν πολλές ομάδες βαθμό. Σαν αποτέλεσμα μπορεί να είναι επιτυχία, αλλά αυτό που είδαμε απ' έξω με απογοήτευσε. Προηγουμένως είπατε πως θα θέλατε ένα 3-3, ας πούμε, παρά το 0-0. Ναι, πριν σου έχω πει καλύτερα, άμα ήταν μια ισοπαλία, να ήταν 3-3 τουλάχιστον, να έπρεπε ο κόσμος κάνει ένα γκολ, γιατί το γκολ είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να ευχαριστηθεί. Δύο λόγια και από τον κύριο Στέφανο Δημητριάδη. Ήταν ένα σφιχτό παιχνίδι που πήγε στη δύναμη, περιορισμένη σε ως πολύ λίγες τη φάση που γίνανε για γκολ. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και αυτά τα παιχνίδια. Προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε όσα προβλήματα είχαμε από την πλευρά απουσιών. Ανταποκριθήκαμε, παίρνουμε μια καλή ομάδα το πρώτο χώρο. Θα συνεχίσει η προσπάθεια. Ελπίζουμε στα επόμενα παιχνίδια να παρουσιάσουμε καλύτερη εικόνα. Και δύο λόγια τη συνέχεια, κύριε Μπρίκα και κύριε Δημητριάδη. Τι είπατε, συνέχεια σε αυτό το πρωτάθλημα δεν είναι, είναι μονόδρομος. Δηλαδή πρέπει να πρωταγωνιστήσεις για να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Εμείς δεν ξεκινήσαμε για το πρωτάθλημα. Αλλά έτσι όπως είναι η διοργάνωση του πρωταθλήματος και έτσι όπως τελειώσαμε πέρσι, είμαστε υποχρεωμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Εμείς θα φροντίσουμε πρώτα για την ανασύνταξη και μετά θα δούμε ποιος που μπορούμε να φτάσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.